Τραγικός είναι ο απολογισμός των τροχαίων δυστυχημάτων που συνέβησαν από το απόγευμα της Δευτέρας μέχρι σήμερα τα ξημερώματα στα Χανιά. Ένας 50χρονος, ένας 58χρονος και ένας 65χρονος έσβησαν με διαφορά λίγων ωρών, υποκύπτοντας τα βαριά τραύματά τους. Στις 2.30 τα ξημερώματα στην παλιά Εθνική Οδό Χανίων Κισάμου, μετά από σύγκρουση δύο μοτοσυκλετών στο ύψος της Αγίας Μαρίνας, ο 50χρονος οδηγός της Μίας που εργαζόταν ως διανομέας τραυματίστηκε θανάσιμα. Ο άτυχος άνδρας ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός παιδιού. Το νέο τροχαίο δυστύχημα συνέβη στην ευθεία της Αγίας Μαρίνας, με τα αίτια να παραμένουν αδιευκρίνιστα. Για ένα ακόμα εργατικό δυστύχημα μιλά το Σωματείο Διανομέων Χανίων, που στο πλαίσιο της σημερινής απεργιακής συγκέντρωσης διαδήλωσε ενάντια στις συνθήκες που βάζουν σε κίνδυνο τη ζωή των εργαζομένων του κλάδου που παλεύουν για την επιβίωσή τους. Θρυνούμε σήμερα τον συνάδελφό μας, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε ένα εργατικό ατύχημα, όχι τροχαίο δυστύχημα, ούτε τυχαίο ούτε κακιά ώρα. Αυτά είναι τα αποτελέσματα που φωνάζουμε τόσο καιρό και λέμε ότι μας έχουν στο δρόμο για 10, 12, 13 ώρες, ατελείωτα ωράρια, μακρινές αποστάσεις. Ο 54χρονος οδηγός της δεύτερης μηχανής διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σοβαρά τραυματισμένος στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, όπου εισήχθη στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Σήμερα, ωστόσο, μεταφέρθηκε στο Παγνί προκειμένου να υποβληθεί εκτάκτως σε καρδιοχειρουργική επέμβαση. Νωρίς το βράδυ της Δευτέρας, εσφοδρή με τοπική σύγκρουση δύο γιοταχείς στο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης, στο ύψος του Γαλατά, ένας 58χρονος απεγκλωβίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και λίγο μετά τη διακομιδή του στο νοσοκομείο διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Δύο ακόμη άτομα, Άγγλοι τουρίστες 78 και 79 ετών, απεγκλωβίστηκαν από άνδρες της πυροσβεστικής υπηρεσίας από ένα λευκό ενοικιαστικό αυτοκίνητο, ενώ τα τραύματά τους δεν εμπνέουν ανησυχία. Ενημερώθηκε η υπηρεσία μας 8 και 18 για τροχαίο στον κόμβο του Γαλατά. Ήρθαμε, βρήκαμε δύο οχήματα τα οποία είχαν συγκρουστεί με τοπικά, απεγκλωβίσαμε τρία άτομα τα οποία παραδώσαμε στο ΕΚΑΒ. Από ό,τι γνωρίζουμε, οι δύο είναι υπήκοοι Αγγλίας, οι οποίοι διαμένουν στην πόλη μας. Λίγες ώρες νωρίτερα, στις 3 μετά το μεσημέρι της Δευτέρας, στην Εξώπολη από Κορώνου, ένας 65χρονος που κινείται στο επαρχιακό οδικό δίκτυο με μοτοποδήλατο, έχασε τον έλεγχο και εξετράπη της πορείας του. Σοβαρά τραυματισμένος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων, όπου στις 6 το απόγευμα υπέκυψε στα τραύματά του. Την ίδια μέρα, την τελευταία του πνοή άφησε στο Παγνί και ένας 69χρονος Βέλγος, ο οποίος τραυματίστηκε στο σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε στον επαρχιακό δρόμο Τιμπακίου Κόκκινου Πύργου και στο οποίο τραυματίστηκε επίσης ένας 25χρονος.